Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, γεια σας. Σάββατο σήμερα, 11 Δεκεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2010 και η Εγνατία Ντοσπόρ και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα. Πιστεύουμε μέχρι και τις 1 και κάτι, 1 και 4 περίπου, να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά με διάφορα θέματα από τον αθλητικό ερασιτεχνικό κυρίως χώρο και όχι μόνο. Και όπως πάντα η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει και διάφορα άλλα, θα δούμε και κάποια παιχνίδια. Θα σας έχουμε και μία έκπληξη με έναν διαιτητή καλλιτέχνη. Πολλή επικοινωνία φυσικά μαζί σας, είτε μέσω μηνυμάτων είτε τηλεφωνική. Και αρκετή συζήτηση εδώ και διάφορες κρίσεις και απόψεις γύρω από τον ερασιτεχνικό χώρο και με τον καλεσμένο μας, αλλά και με τον κύριο Χαριτονίδη. Λοιπόν, να περάσουμε κατευθείαν στον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, μια εκπομπή που πιστεύουμε ότι θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σήμερα. Γιατί να πούμε πως είμαστε και η μοναδική εκπομπή που ασχολούμαστε πρακτικά και με την χαμηλότερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δηλαδή με τη γάμα κατηγορία, μια κατηγορία που είναι εγκαταλειμμένη και ξεχασμένη από όλους και από όλα. Εμείς όμως εδώ έμπρακτα αποδεικνύουμε ότι ασχολούμαστε και με τις μικρές κατηγορίες και με τη μικρότερη, θα λέγαμε, τη γάμα κατηγορία, δια του λόγου του αληθές Περικλής Παπακουσταντίνου, προπονητής της νεοσύστατης για φέτος ομάδος του Μακεδονικού Μικρού Μοναστηρίου. Το Μικρό Μοναστήρι, να πούμε, ένα χωριό δυτικά της Θεσσαλονίκης, ένα μεγάλο χωριό με 2,5 περίπου χιλιάδες κατοίκους, ανήκει πλέον στον Καλλικρατικό Δήμο της Χαλκιδόνας. Πέρυσι δεν υπήρχε ομάδα, λόγω οικονομικών και άλλων δυσχεριών και προβλημάτων δεν μπόρεσε να κατέβει η ομάδα. Φέτος όμως επανασυστήθη, εξών συνετέθη, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας στον πρώτο όμιλο. Και για περισσότερα, να μας πει για την μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλουν κάποιοι άνθρωποι εκεί στο Μικρό Μοναστήρι. Όπως είπαμε, ο προπονητής του Μακεδονικού Μικρού Μοναστηρίου, ο Περικλής Παπακουσταντίνου. Περικλή, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και ένα ευχαριστώ σε ένα Γιάννη που δίνεις εδώ την ευκαιρία να πούμε 5 πράγματα για το Μακεδονικό. Όχι μόνο για το Μακεδονικό, Περικλή, γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως για τις ομάδες των μικρών κατηγοριών, όπως είναι της γάμα κατηγορίας, που δεν ασχολείται ουδής πλέον. Ούτε από τα έντυπα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ούτε από τη διοργανώτρια αρχή, ούτε από κανέναν δηλαδή. Άλλωστε, αυτά τα λέμε και σε κατηδίαν συζητήσεις που κάνουμε μαζί μας, οι δυο μας. Η τρίτη κατηγορία, όπως είναι λογικό, είναι η τελευταία στην τάξη κατηγορία. Είναι η πιο αδύνατη κατηγορία, και όχι μόνο αγωνιστικά, και από πλευράς ίσως ενδιαφέροντος. Αλλά εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι ο πιο αδύνατος θέλει τη βοήθεια. Ο πιο ισχυρός δεν έχει την ανάγκη της βοήθειας. Εδώ στην Ελλάδα όμως γίνεται το ακριβώς αντίθετο, Περικλή, όπως ξέρεις. Συνήθως προβάλλονται αυτοί που είναι ισχυροί, οι ανώτερες κατηγορίες και οι μικρότερες κατηγορίες μαραζώνουν και ξεχνιούνται μέσα στη λησμονιά τους. Έτερος καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Σάββατο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ο ειδικός αθλητικολόγος, ο αγαπητός σε όλους πλέον κύριος πρόεδρος, Γεώργιος Χαριτονίδης. Πρόεδρε μου, τίτλος τιμής αυτός πλέον, καλησπέρα. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα. Να χάρηκες που φέραμε έναν άνθρωπο εδώ της γάμα κατηγορίας. Αλλά στεναχωρέθηκα γιατί το... Γιατί, πρόεδρε μου? Μικρό Μοναστήριο Μακεδονικός είναι παλιά και ιστορική ομάδα και έπαιξε αντίπαλο στο 1967 κύπελο. Φίνικας Πολίδης, Μακεδονικός Μικρού Μοναστηρίου. Θα σε διακόψω λίγο. Δεν είναι θυμάμαι την ιστορία. Θα πεις πάλι για τα 5 γκολ που έβαλε στο Μακεδονικό. Δεν είναι αυτό. Θέλω να σου πω ότι ο Μακεδονικός είναι παλιά ομάδα και δεν το ακούω καλά νεοσύστατη. Εννοώ ότι συστήθη φέτος για κάποιους λόγους. Γιατί είχε αποσυρθεί. Υπήρχε ομάδα, ήταν στη πίτα κατηγορία τα τελευταία χρόνια ο Μακεδονικός. Ναι. Δεν υποβιβάστηκε ποτέ αγωνιστικά ο Μακεδονικός. Δεν έγινε διοίκηση. Επειδή δεν συμμετείχε όμως μία χρονιά, έπεσε αυτοδικαίως στην κατώτερη κατηγορία. Αυτομάτως πήγε στην τρίτη κατηγορία. Πρόεδρε, μέχρι το Μικρό Μοναστήρι έφτασε η χάρη σου. Και εκεί δηλαδή έχει φτάσει η αφεντιά σου. Το 67 πέτσε. Πρόεδρε, με εκπλήσεις ευχάριστα μπορώ να πω. Και μάλιστα είχα χαρίλο πού βρίσκεται το Μικρό Μοναστήρι και είχα μάθει τότε πού βρίσκεται και λέω μπράβο. Σε έβαλες όμως και 5 γκολ τους ανθρώπους. Καλώς παίξε μου, Περικλή. Δεν σε μάργαρα εγώ γι' αυτό. Ναι, καλό αυτό, ρε. Απ' τη μια τους λες καλά λόγια τους ανθρώπους, απ' την άλλη δέχτησαν μια παλάμη εξαιτίας του πρόεδρο μου. Η μπάλα είναι μπάλα. Ο αδερφός τον αδερφό στην μπάλα δεν το δίνει. Πολύ ωραία. Την μπάσα που λένε. Πριν ξεκινήσουμε, μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί μας.
Αν και έτσι τώρα στην αρχή εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον υπολογιστή, πιστεύουμε θα το φτιάξουμε, θα το διορθώσουμε στη συνέχεια. Μηνυματικός λοιπόν, στέλνετε εΓ, αφήνετε ένα κενό, συγγράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 19.000, επικοινωνείτε έτσι μηνυματικός, ενώ τηλεφωνικός όσοι θέλετε, μέσα σε ευπρεπή και κόσμια πλαίσια όπως γνωρίζετε, μπορείτε να καλείτε 231-0500-005. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας προς το παρόν με την εκπομπή μας. Να πούμε και τον τρίτο τρόπο, όχι επικοινωνίας, αλλά που μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας διαδικτυακά σε όλη την Ιφίλιο, www.egnatia.tv. Μας βλέπετε από οποιοδήποτε μέρος της Ιφιλίου. Πρόεδρε, με βλέπεις λίγο... στεναχωρεμένο. Όχι στεναχωρεμένο. Τι? Λίγο έτσι, με κοιτάζεις λίγο μυστήρια. Έχεις σε να βλέπω με πουκάμισο και εγώ είμαι με μπλούζα. Και τον Περικλή τον βλέπω με πουκάμισο, έτσι η ηλικία είναι... Όχι, ξέρω. Μια χαρά. Πρόεδρε, τώρα τελευταία σε βλέπω όμως, εκτός από τον ηλεκτρονικό τύπο, σε βλέπω, παίζεις και συνέχεια στα έντυπα. Σήμερα εδώ πέρα βλέπω στην εφημερίδα Sport του Βορρά. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο τον Λιάπη, έτσι, για τη βοήθειά του, την πολύτιμη πράγματι, βοήθεια στην εκπομπή μας. Πράγματι, ο Λιάπης προσφέρει πολλά στον τύπο και μάλιστα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Βλέπω τα φύλλα του είναι γεμάτα αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Γεμάτα. Δώσ' τον πολλά συγχαρητήρια. Όχι γιατί έβαλε το όνομά μου. Μισό λεπτό. Και συνέχεια βάζει όλα βλέπω τα ονόματα των ανθρώπων. Με μεγάλα γράμματα Χαριτονίδης, ο Φίνικας θα βρει το δρόμο του. Το θέμα είναι πότε θα το βρει, πρόεδρε μου όμως. Θα το βρει το δρόμο. Θα το βρει, έτσι. Ωραία. Απλώς επίσης... έφυγε από τη νύχτα και είναι στην ημέρα. Θα το βρει το δρόμο. Ωραία. Και αυτό είναι μεγάλη, πιστεύουμε, πρόοδος, έτσι, πρόεδρε. Μεγάλη. Μπήκε σε μια σωστή λειτουργία διοικητικός. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου, φαντάζομαι. Επίσης, εδώ σε βλέπω στην εφημερίδα, στη στήλη μάλλον του φίλου σου εδώ, του Γιάννη του Γιάνκα. Κατσεάουνης, λέει Χαριτονίδης, τα λένε πριν την αναμέτρηση, πολύχνη πεντάλοφος. Σε βλέπω εδώ με τον κύριο Κατσαούνη, είστε αγκαλιά και σας έχει βγάλει ο κύριος Γιάνκας. Φίλοι είμαστε με τον Κατσαούνη. Ναι, ναι. Έχει φωτογένεια όμως, Γιώργο. Ναι. Καλώς. Καλώς είμαι. Ορίστε, πρόεδρε. Βλέπω παίζεις παντού τώρα. Δεν τους βγαίνω φωτογραφία για να παίρνω. Έχεις γίνει πασίγνωστος πλέον. Πριν πάμε έτσι στα καθημάς, τι είπε εδώ ο κύριος Κατσαούνης. Ευχαριστήθηκε από τη φιλοξενία. Καταρχήν το φιλοξένησες. Κατά δύναμη. Δεν ήθελε ούτε ένα ποτήρι νερό. Είχε άγχος πριν από τον αγώνα και με τη λήξη ευχαρίστησε και έφυγε. Υποσχέθηκε θα ανταποδώσει τη φιλοξενία στον πεντάλοφο στο δεύτερο γύρο. Θέλει, δεν θέλει. Εγώ έχω ανθρώπους στο πεντάλοφο που μπορώ να περάσω φιλόξενα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και το υπολογιστής μετά από κάποια νερά μας. Έκανε το χατήρι. Έχει αλλάξει η νοοτροπία το σωματείο, Γιάννη. Η πεντάλοφος έχει αλλάξει και νοοτροπία. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να ήρθε και να έφυγε. Μάλιστα. Με προβλήματα. Τίποτα άλλο για το παιχνίδι πολύχνη πεντάλοφος. Πάλι χάσαμε όμως, πρόεδρε. Δεν πειράζει. Να μάθουν και τις ήττες. Δεν βλέπω να προχωράμε. Τέλος πάντων. Δάσκαλε, ρώτα τον Ηλία που βρήκε το τηλέφωνο, λέει, του σπιτιού σου. Μάλιστα. Να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την ΓΑΜΑ Εθνική Εντάχει. Να πούμε τα αυριανά παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Τη ΔΕΛΤΑ Εθνική και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε αύριο επόμενη αγωνιστική, είναι 13η αγωνιστική. Έχουμε τα εξής παιχνίδια. Φωκικός Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Γεννητσών Δόξα Κρανούλας, Τύρναβο Ζάκυνθος, Κοζάνη Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας, Οδυσσέας Αναγέννησης Ναυπακτιακός Αστήρ, Εορδαϊκός Αετός Κίδρας, ΑΕ Ποντίων Μακεδονικός. Το μεγάλο ντέρμπι, πρόεδρε και κύριε Περικλή Παπακοσταντίνου, Αναγέννηση Επανομής ΑΕ Καλονής Λέσβου, ρεπό η Φιλιππιάδα. Εάν κερδίσει αύριο, λέμε, αν κερδίσει η Επανομή, 21 με 23 παίρνει κεφάλι στον όμιλο αυτό. Τι αν κερδίσει, θα κερδίσει. Αν κερδίσει την Καλονή. Θα την κερδίσει. Πώς το λες αυτό, ρε πρόεδρε, ότι θα κερδίσει. Η Καλονή τι κάνει δηλαδή. Πρωτοπόρος ομάδα είναι. Προχτές πέρασε αέρας από τα Γενιτσά 0-3. Δεν πειράζει, τώρα θα περάσει. Δύσκολα στην Επανομή. Πολύ δύσκολα. Πα, δύσκολα. Εγώ το βλέπω πιο πολύ. Έχει δύο το παιχνίδι αυτό, πρόεδρε. Σημειώσατε ένα μεγάλο. Τίποτα. Άσο το παίζει εσύ, πρόεδρε. Ωραία, εγώ θα το παίζω. Εγώ δεν παίζω από τηλεόραση. Όχι, λέμε τώρα κάνουμε τα προγνωστικά μας. Περικλή. Έχει σαν άτομο, λέω, άσος. Περικλή. Αν και δεν έχω άποψη για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι, ναι. Απλά ξέρω ότι η Καλονή πρέπει να είναι πρώτη. Μπράβο, είναι πρώτη με 23 βαθμούς. Μόνο αυτό. Ναι, ναι. Και η Επανομή τι θέση έχει. Η Επανομή είναι δεύτερη με 21 βαθμούς. Ας πούμε ένα χι τότε να τελειώνει. Ένα χ, έτσι. Άρα πάλι η Καλονή θα είναι κορυφή. Πάντως θα χάσετε να ξέρετε, γιατί από την Καλονή να έρθουν εδώ με τον αέρα που έχει, θα είναι κουρασμένοι. Άρα λοιπόν, πρόεδρε, το άλλο Σάββατο να θυμάσαι να δούμε τι έληξε αυτό το παιχνίδι για να δούμε ποιος σε δικαιώθη, έτσι.
Να πάμε λίγο στη Δέλτα Εθνική Εντάχει, στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Εδώ έχουμε την επόμενη αγωνιστική, αύριο δηλαδή 12-12, και εδώ είναι 13η αγωνιστική. Εδώ θα πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω, πρόεδρε. Όπως ξέρεις, η Αλεξάνδρεια έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία συγκέντρωση των ομάδων των 5 πρώτων ομίλων για τα δυσβάστακτα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τη διακοπή της τακτικής επιχορήγησης συνταγματικά κατοχυρωμένης από το κράτος εδώ και 4 χρόνια. Και αυτή την Τετάρτη, εκεί σε ένα κοσμικό κέντρο της Αλεξάνδρειας, υπάρχει συγκέντρωση. Υπήρχε συντονιστική επιτροπή, ναι, ναι, η οποία ήταν ανενεργός τόσα χρόνια. Μπράβο. Φαίνεται βρίσκαν τον τρόπο να παίρνουν τα χρήματα και μόλις κολλήσαν από τα χρήματα, άντε πάλι να δημιουργήσουμε. Είναι όμως καλό και ευχάριστο που η Αλεξάνδρεια πρωταγωνιστεί και τότε πρωταγωνιστούσε με τον Τζάρτα τον Αναστάση. Και εκεί έφτασε χάρη σου, πρόεδρε, και στον Αναστάση τον Τζάρτα. Πω, είσαι το 80 ήταν στην Επιτροπή, ναι, ναι, για αναδιάρθρωση της Δέλτα Εθνικής. Από 96 ομάδες πήγαμε σε 106. Πω, και πρόεδρε, μετά η πολιτική την πήγαν σε 126. Και εγώ ήθελα να πάει σε 150. Όσο πιο πλατή και μεγαλύτερο είναι το πρωτάθλημα της Δέλτα, ναι, ναι, Εθνικής, το μεγάλο όνειρο των ερασιτεχνών, τόσο και καλύτερα. Και ναι, τόσο λιγότερα τα έξοδα. Αν το φέρουν σε λίγους ομίλους, είναι περισσότερα τα έξοδα, μάλιστα, και κολλάνε τα σωματεία. Πάντως, πρόεδρε, να ξέρεις, κάθε Σάββατο με εκπλήσεις ευχάριστα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες σου. Ξεκινήσαμε από το μικρό μοναστήρι στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έχεις εμπειρίες. Εμείς εδώ, εσείς ανατολικά. Δεν έχει κόπεδα καλά στο μοναστήρι να καταλάβουν ότι έχει αξία. Να ορίστε. Τα μηνύματα άρχισαν, κυρίες και κύριοι, να έρχονται. Ορίστε. Ο μέγιστος Καραϊσαρίδης που χάθηκε. Ναι, αφήστε αλήθεια, τον, είναι. Αυτός είναι χαμένος στον κόσμο, το αφήστε τον. Τον τζιμεντοποίησαν, μάλλον. Καλά κάνετε και βγάζετε, λέει, νέους ανθρώπους μικρών κατηγοριών, πρόεδρε. Γιατί βαρεθήκαμε τους ίδιους και τους ίδιους. Πολύ σωστά. Και εγώ συμφωνώ με το μήνυμα. Απόλυτα. Συνέχεια. Συμφωνούμε με τα μηνύματα αυτά. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εδώ, λέει, που ασχολείστε και με την ξεχασμένη, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα μας πει πολλά ο Περικλής. Από ό,τι βλέπω είναι πανέξυπνος. Πανέξυπνος είναι και θα πάρουμε πάρα πολλά. Θα πάρουμε πάρα πολλά. Και θα στείλουν τα μηνύματα στην διοργανώτρια. Μπράβο, γιατί μας βλέπει και η διοργανώτρια αρχή τώρα, πρόεδρε. Και αρνητικά υπάρχουν. Πάμε να πούμε την αυριανή αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο. Ολυμπιακός Γαλατάδο, Νέα Καλλικράτεια. Νίκη Πολυγύρου, Διοικητηρίου ΠΑΟ. Μουδανιών ΠΟ, Αχιλλεύς Τριανδρίας. Θερμαϊκός Καμπανιακός. Πρόεδρε, εσύ βλέπετε τα μηνύματα εκεί που έρχονται. ΠΑΟ Νέων Επιβατών, Μέγας Αλέξανδρος Νέου Μιλοτόπου. Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου Κιλκισιακός. Ποντιακές ομάδες συγκρούονται αύριο. Ενδοποντιακή, θα λέγαμε, σύγκρουση. Νικητής ποιος θα είναι, πρόεδρε? Ο Απόλλων. Μάλιστα. Δηλαδή ο Κιλκισιακός δεν μπορεί να πάρει ένα χι αύριο. Αν αγωνιστεί καλά θα το πάρει. Αν αγωνιστεί. Και Κουφαλίων ΠΑΟ Οδυσσεύς Κορδελιού. Δόξα Χέρσου Απόλλων Αρνέας, ρεπό Εθνικός Οχού. Δύσκολη έξοδος για τον Οδυσσέα Κορδελίου μέσα στα Κουφάλια, που είναι ανεβασμένα. Ο Περικλής μπορεί να μας πει κάτι, γιατί είναι και από τα Κουφάλια. Θα πάω στο μάτς αύριο. Ορίστε. Θα πάω στο μάτς αυτό αύριο, μάλλον. Ναι. Δεν έχω δει τον ΠΑΟ Κουφαλίων φέτος. Μπράβο. Καθόλου. Αύριο, αν θα πάω, είναι η πρώτη φορά. Ναι, ναι. Αυτό που θα πω εγώ, επειδή δεν έχω άποψη η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων, το μόνο που θα ευχηθώ σαν κουφαλιώτης είναι καλή επιτυχία στον ΠΑΟ Κουφαλίων. Μάλιστα. Εδώ, λέει, όλο το μικρό μοναστήρι μας παρακολουθεί και μας συγχαίρει για το έργο σας, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε, ρεπό έχει ο Εθνικός Οχού. Στην κορυφή φυσικά βρίσκεται ο Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, ακολουθεί ο Οδυσσεύς Κορδελιού, Εθνικός Οχού,